Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Περιστερίου, όπου σήμερα για την 23η αγωνιστική της Development League, οι Brooklyn Nets αντιμετωπίζουν την Πασοκράφωμα City Thunder, από την Brooklyn Nets στην 10η θέση, με 8 νίκες και 12 ήττες, ενώ η Πασοκράφωμα βρίσκεται πιο ψηλά στην 4η θέση, με 15 νίκες και 5 ήττες συνολικά. Πάμε να δούμε και λίγο τους πεντάδες, με τους οποίους ξεκινούν οι δύο ομάδες. Από τη μία για τους γηπεδούχους έχουμε Κόσυβα από Παναστασίου, Πατσιμά, Χατζητούργο και Χωριανόπουλο στην πρώτη πεντάδα, ενώ για τους σημερινούς φιλοξενούμενους, οι οποίοι τώρα θα βγουν σαν ευνηδιασμό και θα ανοίξουν και το σκορ, έχουμε Δημήτρη Γνάτη, Κεφαλόπουλο, Μπακογιάννη, Συρίγο και Μαραβελακή στους πρώτους πέντε. 0-2 λοιπόν το σκορ από το καλάθι του Γνάτη. Φάουλ τώρα επάνω στον Παπαναστασίου. Και έχουμε βολές οι πρώτες στο σημερινό παιχνίδι μας. Ευκαιρία να σπάσουν το ρόδι και οι Brooklyn Nets θα το κάνουν. Με τον Παπαναστασίου να ευστοχή στην πρώτη. Βάζει και την δεύτερη για το 2-2. Μπακογιάννης. Γνάτης και παίρνει, σκάσει πάσα για τον Κεφαλόπουλο, δυσκολεύεται αυτός καθώς ήταν πολύ χαμηλή. Αστόχησε τελικά στην προσπάθειά του. Παναστασίου βγαίνει στην άλλη πλευρά, σηκώνεται υποπίεση, δεν μπορεί να ευστοχίσει. Μπαλά το σώμα του ίδιου, καταλήγει εκτός, κάνει για τα ποδαράκια του εκεί. Με ποδοσφαιρικό στυλ. Μπακογιάννης κατεβάζει και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Θα γυρίσει, κλειστεί και από δύο, βρέθηκε και στο παρκέ, έγινε το κλέψιμο. Ο Παναστασίου θα κάνει το λάθος. Βάζει και τις φωνές στους παίκτες του, καθώς δεν έγινε κάποια κίνηση που ήθελε. Παραμένει το 2-2. Γνάτης, είναι στον Μπακογιάννη. Πετάει αυτό στην μπάλα, στοχή, μάζεψαν οι άσπροι, μακρινή πάσα έφτασε στον Παπαναστασίου, σκαστεί όμως η πάσα του Κόσυβα στην συνέχεια, θα κάνει το λάθος εκείνος. Πάλι ο Πακογιάννης για τους φιλοξενούμενους. Θα παίξει με τον Κεφαλόπουλο, που θα γυρίσει, θα φτάσει κοντά, δεν θα σκοράρει. Έχει κερδίσει όμως το φόλ από τον Πατσιμά. Βόλες τώρα και για τους φιλοξενούμενους μετά το πρώτο μαδίκο των Brooklyn Nets. Κεφαλόπουλος όμως δεν θα αξιοποιήσει την πρώτη. Χάνει και την δεύτερη. Δεν αλλάζει στο 2-2. Κόσυβας. Βλέπει τις επιλογές του, παίζει και πάλι με τον Παπαναστασίου. Πάσα έφτασε στον Πατσιμά και πάλι μπαλά στην περιφέρεια με 5 δευτερόλεπτα τώρα η άσπρη. Θα είναι από τον δεξί διάδρομο ο Παπαναστασίου, θα φτάσει, θα φτάσει, θα φτάσει μέχρι το τέλος για το 4-2. Μπακογιάννης παίρνει το screen. Γίνει ο Γνάτης για να πάρει στην περιφέρεια, θα εκτελέσει και για 3 αστοχή. Αλλά να δούμε που θα καταλήξει στα χέρια του Κεφαλόπουλου, ο οποίος πήρε το επιθετικό rebound, το έβαλε λίγο περισσότερη δύναμη. Κατεβάζει τώρα ο Χωριανόπουλος, σταματάει την... ρίχνει κάπως ταχύτητα, φύγει στον Κόσυβα, αυτός θα εκτελέσει για 2, δεν το βάζει. Μπάλα στα χέρια του Μπακογιάννη για να κατεβάσει και πάλι. Θα αφήσει τώρα στον Συρίγο. Τα 11 δευτερόλεπτα το ρολόι, Κεφαλόπουλος θα εκτελέσει για 3, δεν το βάζει. Ψηλότερα μάζεψε ο Παπαναστασίου, βλέπει γύρω του. Κατεβάζει κιόλας. Είναι στον Πατσιμά, στέγεται εκείνος για 3, βρίσκει σίδερο. Μαζεύει ο Μπακογιάννης παρά το άλμα του Κόσυβα. Δεν
Γιαννάτης, φτάνει μέχρι μέσα, δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση, όμως θα χάσει την μπάλα από τα χέρια του και είναι και ο Κεφαλόπουλος για να εκμεταλλευτεί αυτό το λάθος του Κόσιβα. Του Μαθημά, με συγχωρείτε, για το 4-4. Χατζητούργος πήρε το σουτ, δεν σημάδευε σωστά. Μακογιάννης. Γιάννησαμε τα πρώτα 4 λεπτά της αναμέτρησης. Κερδίζει το φαουλ ο Συρηγός. Το έχει κάνει ο Χωριανόπουλος στα αριστερά. Φαουλ νούμερο 2. Αυτό για τους άσπρους. Ο Φαλόπουλος έφτασε κοντά στην ρακέτα. Κερδισμένο φαουλ για εκείνον. Το έχει κάνει ο Χατζητούργος. Στο παρκέ. Περνάει ο Καραδάκης τώρα για τους άσπρους, παίρνει τη θέση του Παπαναστασίου. Κεφαλόπουλος παραμένει το 4-4. Έχει τον Πατσιγμά, αυτός που βάλει πλάι τον Κεφαλόπουλο. Πολύ καλή άμυνα όμως από τον ψηλό τον Πασοκλαχώμα. Βρίσκει και την πάσα για τον Πακογιάννη. 3-3. Ο Πακογιάννης θα πάρει ο ίδιος την προσπάθεια. Έφυσε την κατάσταση του Συρίγος. Μάλλον τώρα θα πάει στα χέρια του. Ωραία, θα αποφύγει τον αντιπαλό του. Δεν θα εκτελέσει όμως εξίσου καλά. Δεν αλλάζει το 4-4. Ισοπαλία παραμένει στο παιχνίδι μας. Γιαννόπουλος περνάει, βρήκε λίγο χώρο με τη βοήθεια του, απλώς αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 6-4 και έχουμε και το πρώτο time out, είναι για την Πασοκλαχώμα. Συνέχεια στην δράση με τους φιλοξενούμενους θα είναι τώρα στην επίθεση, αλλά και επίσης το σκορ με 6-4. Θα περάσει, θα φτάσει μέχρι μέσα με μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση ο Μαραβελάκης. Θα ισοφαρίσει σε 6-6 με σπάσιμο της μέσης. Σηκώθηκε ψηλά, άφησε την μπάλα στο καλάθι και ισοφάρισε εκ νέου. Φορτσάτος τώρα θα εκτελέσει για 3, ήταν για 2 καθώς πατούσε. Και έπαιγε όμως στο καλάθι, Γνάτης τώρα. Σηκώνεται για 2, το χάνει ο Μακογιάννης. Παραμένουν όμως οι φιλοξενούμενοι στην επίθεση με τον Γνάτη. Να γυρίζει εκεί στην Πολυκοσμία, μαζεύει ο Κόσιβας. Βλέπει την επιλογή του Χωριανόπουλου στα δεξιά. Πάσα του Φορτσάτου. Λένε καλή, το κατάλαβε και ο ίδιος και αυτό διατέδρασε. Έγινε το λάθος. Από την πλευρά των Brooklyn Nerds. Μακογιάννης βγήκε ο Γνάτης στην περιφέρεια για να πάρει. Παίζει με τον Κεφαλόπουλο, αυτός θα είναι κοντά με τη βοήθεια του, απλώς θα τελειώσει τη φάση για το 6-8. Ο Γιαννόπουλος, Κόσιβας. Ο Τσάτος πάει κοντά του, δίνει το screen. Βρήκε χώρο, εκείνος σηκώθηκε για 2, ισοφάρισε 8-8. Μια ισοπαλία από τις πολλές που έχουμε δει μέχρι στιγμής στην πρώτη περίοδο. Ο Πακογιάννης παίρνει τον αριστερό διάδρομο, φτάνει μέχρι το τέλος με το 8-10. Καραδάκης κατεβάζει. Φορτσάτος από το ύψος των βολών. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Μαζί στον Πακογιάννης. Κάτι λιγότερο από 3 λεπτά μας απομένουν ακόμα στην πρώτη περίοδο. Στο συν 2. Η Πασοκλαχώμα θέλει να ανεβάσει την διαφορά. Ο Κεφαλόπουλος θα το κάνει από το τρίποντο. Εκτελεί από την κορυφή. Για το 8-13. Μεγαλύτερη διαφορά αυτή που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Καραδάκης.
Μπάλα στα αριστερά. Κόσυβα θέλει να απαντήσει. Βρίσκει σίδερο. Καραδάκης είναι εκεί για να μαζέψει. Είναι ωραία για τον Φορτσάτο. Δεν θα τελειώσει καλά αυτός. Μαζεύει την μπάλα. Τελεί για δύο. Θα το βάλει. 10-13. Συρίγος. Έφτασε τον Μπακογιάννη, είναι ψηλά για να τον πιέσει ο Καραδάκης. Κεφαλόπουλος θα επιχειρήσει ακόμα ένα σούτ, αυτή τη φορά όμως βρίσκει σίδερο, ψηλότερο ο Γνάτης. Μάζεψε την μπάλα, νέα επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Άστοχη και αυτή, πάλι από τον Κεφαλόπουλο, ο οποίος δεν αλλαγή φαίνεται να έχει κουραστεί. Κόσυβα σταματάει, δεν περνάει η πάσα του. Στην άλλη πλευρά τώρα ο Μαραβελάκης, άφησε στον Συρίγο, αυτός θα τελειώσει την φάση για το 10-15 και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Ένα και 40 ακόμα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Στο 10-15 καταφέρει να βρεθούν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Φορτσάτος θέλει να βρει την πάσα στην αδύνατη πλευρά, δεν πέρασε όμως καθώς ο Μπακογιάννης έκλεψε. Βγάζει και μπροστά τώρα την πάσα, Οκλαχώμα θα καταφέρει μπροστά από τον Κόσυβα να σημαδέψει σωστά, κερδίζοντας και το φάουλ για το 12-17. Έτοιμος τώρα και για την βολή του, την οποία θα χάσει. Το συνεχτά παραμένουν έτσι οι φιλοξενούμενοι. Κύριο Παπαναστασίου είναι στην κορυφή. Παίζει με τον Γιαννουλάκη. Δεν ήταν καλή επιλογή. Μάζεψε ο Μπακογιάννης. Στο πλάι ο Γνάτης. Θα εκτελέσει για 3 και θα το βάλει κιόλας. 10-20. Η διαφορά ανεβαίνει στρογγυλά, στρογγυλά. Το συν 10 τώρα για την Πάσο Κλαχώμα. Ένα από την άλλη παραμένουν κολλημένοι στους 10 πόντους οι Brooklyn Nets. Έχουν να σκοράρουν από το 10-13. Σερί 7-0. Έχουν πετύχει φιλοξενούμενοι, οι οποίοι θα βγάλουν και αυτή την άμυνα. Πάσα έφτασε στον Δημακόπουλο. Μακογιάννης αφήνει στον Μαραβελάκη και αυτός θα επιχειρήσει το σούτ. Ακολούθησε την πορεία της μπάλας του Δημακόπουλος. Νέο τρίποντο, άστοχο και αυτό. Θετικό rebound όμως και στην συνέχεια. Και θα έρθει και το καλάθι για το 10-22. 4 δευτερόλεπτα. Θα σταθεί από το κέντρο Παπαναστασίου. Τελειώνει έτσι το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 10-22. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο. Μόλις ξεκίνησε και βρίσκει μπροστά την Πάσο Κλαχώμα με 10-22. Να καταφέρει να ανεβάσουν διαφορά σε διψήφιο οι σημερινοί φιλοξενούμενοι και κρατούν μια καλή διαφορά τώρα. Το Τουρουχάς δεν μπορεί να μειώσει με το τρίποντο. Μπάλα πάει στα χέρια του Δημαρκοπούλου. Γνάτης. Αλλιώθηκε η προσπάθειά του. Χεροκοντορουχάς, μακρινή πάσα για τον Παπαναστασίου, τον βρήκε. Δεν έχει κάποιον μπροστά του και δεν έχει καμία, κανένα πρόβλημα για να κάνει το 12-22. Μακόπουλος στα αριστερά. Βλέπει τις κινήσεις, κατάλαβε την πρόθεσή του. Ο Γιαννουλάκης έφτασε στην άλλη πλευρά, το χάσε όμως. Παύλος Γνάτης. Βάλα στο Μαραβελάκη. Σκάστη πάσα. Ακούμπησε ο Γιαννουλάκης αν δεν κάνω λάθος. Μια μαρτύρα τέτοια στον ρέφερι. Θεωρεί πως και ο αντιπαλός το ακούμπησε τελευταίος. Κάτω εκεί
είναι για τους φιλοξενούμενους. Ζητάει στη γωνία ο Μαραβελάκης για να πάρει το σουτ. Και το βάζει, μαζεύει ο Γιαννουλάκης. Παναστασίου. Το σκέφτηκε, το πήρε και το έβαλε κιόλας. 15-22. Πάλι ο Παναστασίου δίνει τη λύση. Και μειώνει στους 7. Με 5 δικούς του πόντους συνεχόμενους. Μπακογιάννης. Ο Μακόπουλος στην κορυφή θέλει να απαντήσει, θα το κάνει. 15-25. Άμεση απάντηση. Και με το ίδιο νόμισμα. Παναστασίου, στον Γιαννουλάκη. Στα δεξιά εκείνος. Πασάρι στον Φορτσάτο, γυρίζει αστοχή, μαζεύει ο Μπακογιάννης. Στην άλλη πλευρά έχει και 4 άσπρες φανέλες γύρω του, γι' αυτό τώρα ρίχνει ταχύτητα. Θα πάνε σε μια οργανωμένη επίθεση. Οι φιλοξενούμενοι. Δημήτρης Γνάτης στην κορυφή. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Παναστασίου. Πολύ φιλή πάσα του. Ήταν αδυνατό και να επιδείξει ο Κοντορουχάς, ούτε ο Αντοκούμπο να ήταν. Κάποιες διαμαρτυρίες από την πλευρά του Δημαρκόπουλου για την φάση νωρίτερα. Τα λέει, τα λένε τώρα και με την ρέφερη παίχτες της Πάσο Κλαχώμα. Τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ανεβάζει ο Μπακογιάννης. Έτσι με τον Μαραβελάκη, τον ξαναβρήκε εκείνος, σηκώθηκε και το βάλε. 15-27. Κρατάει την ομάδα του στην 12. Μακογιάννης. Γιαννουλάκης. Σταματάει, γυρίζει. Το χάσε όμως. Παραμένει στο 15-27. Μαραβελάκης αφήνει δίπλα του στον Δημακόπουλο. Πήρε ο Γνάτης. Δημακόπουλο στην γωνία. Τελεί για τρεις και το βάζει και αυτό. Είναι ζεστός και τα αποδεικνύει. Στο 15-30 πλέον θα είναι η Πάσο Κλαχώμα. Στο συν 15 η απόσταση. Και δείχνει να ελέγχουν το μάτς μέχρι στιγμής. Πατσίμας για 2 θα μειώσει. Με το 17-30. Μπακογιάννης. 6 και 15 για το φιναλί του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μακόπουλος είναι στη γωνία. Παίζει με τον Μαραβελάκη, πήρε ο Παύλος Γνάτης. Ζητάει έξω ο Μπακογιάννης, τώρα τον βρήκε. Θα το πάρει από αρκετά μακριά. Βρήκε σίδερο. Ο μπάλα όμως παραμένει στα χέρια της Πάσο Κλαχώμα. Στην κορυφή ο Μαραβελάκης κάνει την κίνηση ο Δημήτρης Γνάτης στα αριστερά. Θέλει να παίξει και πάλι μαζί του, κόπηκε όμως η πάση από τον Φορτσάτο. Ο οποίος αφήνει τους αντιπάλους τώρα με 3,9 δευτερόλεπτα, με 2,9 με συγχωρείτε, δευτερόλεπτα. Πρέπει να γίνει μια γρήγορη εκτέλεση τώρα. Έχει όμως η μπάλα στο κάτω μέρος του Στεφάνης. Έγινε το λάθος, Φορτσάτος τώρα μπορεί να βγάλει γρήγορα μπροστά την ομάδα του, θα γίνει το λάθος όμως. Αυτός ο Μπακογιάννης έκλεψε, 2-2. Γνάτης προσποιείται, το χάνει, έχει και δεύτερη ευκαιρία, με την δεύτερη θα το βάλει. Με το 17-32. Γιαννουλάκης, τη φύγει μπάλα από τα χέρια. Θα γίνει και πάλι το λάθος. Και έχουμε και time out για τους nerds. Συνέχεια στο μάτς.
5 και 18 ακόμα για να τελειώσει και το δεύτερο δεκάλεπτο. Στο 17-32 καταφέρει να ξεφύγουν οι φιλοξενούμενοι. Ανάποδο λέει άπλερο του Μαραβελάκη. Θα βρει στόχο και αυτό, 17-34. Γιαννουλάκης. Ακόμα ένα λάθος έχει να προσθεθεί στην λίστα για τους Brooklyn Nets, οι οποίοι σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο δεν δείχνουν καλό πρόσωπο. Έχουν υποπέσει αρκετά λάθη και επιθετικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν καλά και αυτό έχει βοηθήσει τους φιλοξενούμενους, τους αντιπάλους τους να φέρουν την απόσταση σε αυτά τα επίπεδα. Ο Μαραβελάκης τώρα θα χάσει ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Έβαλε νωρίτερα το δύσκολο εκεί το ανάποδο το lay-up, έχασε αυτό. Όλα όμως μπαίνουν και όλα χάνονται. Πενάτης θα πάρει, έχει μπροστά του τον Πατσιμά. Έχει τα οπίστο Γιαννουλάκη σε έξυπνα, θα πετάξει εκτός την μπάλα. Κατοχή παραμένει στην Πάσο Κλαχώμα. Κεφαλόπουλος από κοντά. Εδώ βάζει, Φορτσάτος κερδίζει το φάουλ. Παραδέχεται. Ο Κεφαλόπουλος είναι το πρώτο ομαδικό για την Βάσο Κλαχώμα. Κατεβάζει ο Παπαναστασίου, αφήνει τον Κοντορουχά. Φορτσάτος θα περάσει, δεν θα το βάλει, ο ίδιος παλεύει να μαζέψει και πάλι. Ο Παπαναστασίου στο επιθετικό rebound τελικά. Γιαννουλάκης από τα αριστερά, δεν το βάζει, ο Κεφαλόπουλος καθαρίζει την φάση. Αφήνει στον Μπακογιάννη. Σουτ για τρεις πόντους τώρα Παύλος Νάτης, ο εκτελεστής. 17-37. Ξακολουθούν να κάνουν καλή δουλειά τους από τα 6-75. Οι φιλοξενούμενοι φτάνουν στο συν 20 τώρα. Κοντορουχάς για 2. Δεν το βάζει. Άλλο που είναι εκεί για να μαζέψει και ακόμα ένα rebound. Παύλος Νάτης κατεβάζει. Κρατάει αυτήν τώρα στον Κεφαλόπουλο. Δημήτρης Γνάτης, έκανε το κόψιμο νωρίτερα ο Παύλος, δεν τον είδανε. Έλα ξαναπαίξει πάλι με τον Δημήτρη, δηλαδή και αυτή η συνεργασία. Γιαννουλάκης. Πάει μόνος τελικά, αποφάσισε να εκτελέσει τον αέρα. Έψαξε την πάσα νωρίτερα όμως, άλλαξε γνώμη. Δεν το βγήκε σε καλό, Γνάτης τώρα στην άλλη πλευρά σαν σε προπόνηση. Θα κάνει το 17-39. Κοντορουχάς. Βασιμάζεται κάποιον κοντά του. Είναι στον Γιαννουλάκη, του δίνει και επιλογή για σκριν. Παίρνει ο Κοντορουχάς, εκτελεί κιόλας. Δεν παίρνει το καλάθι, μαζεύει, όχι δεν μαζεύει τελικά, αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός ο Γνάτης. Έχουμε και δύο νέα πρόσωπα τώρα στην πεντάδα των φιλοξενούμενων. Πέρασαν οι Συρίγος και η Μακοπουλός στο παρκέ. Συρίγος τώρα έχει την μπάλα στα χέρια του, κατεβάζει. Είναι δίπλα του στον Μαραβελάκη. Συγκρούεται αυτός, πέφτει σε πολύ κοσμία, χάνει. Κατεβάζει ο Παπαναστασίου. Ο Κοντορουχάς. Κορυφαίο Φορτσάτος υπό την πίεση του Κεφαλόπουλου. Μακρινό το rebound επιθετικό για τους Brooklyn Nerds. Ψηλή πάσα Φορτσάτος θα την υποδεχτεί. Παλεύει εκεί κοντά σε 3 Γιαννουλάκης, θα πάρει ξανά και δεν θα έχει το καλάθι ούτε τώρα. Παραμένει το 17-39. Το 17-30 δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν καλάθι οι γηπεδούχοι. Έχουν κάνει ένα σερί 9-0. Παίχτες της Πάσο Κλαχώμα. Μπορούν να δώσουν και συνέχεια σε αυτό το σερί τους. Δημακόπουλος θα το επιχειρήσει και θα το βάλει κιόλας. Και θα ανεβάσει το σκορ στο 17-42. Δημακόπουλος έχει πει με άγρες διαθέσεις σήμερα. Είναι και 20 ακόμα για το ημίχρονο. Ο Κοντορουχάς εξαιρετική ασίστ του, δεν θα γίνει ασίστ, καθώς ο Φορτσάτος το έχασε. Συρίγος. Βλέπει τις επιλογές του.
αφήνει στα αριστερά. Μπάλα πάει στον Κεφαλόπουλο από την κορυφή. Θα πάρει για αυτό στο τρίποντο. Θετικό ριμπάουντ του Δημακόπουλου. 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Στο ηχείο Σύριγος. Μαζί στο Πατσιμάς. Πρέπει να έχει χτυπήσει σε ευαίσθητο σημείο εκεί ο Κεφαλόπουλος. Έχει πέσει στο παρκέ. Τώρα σηκώνεται, σιγά σιγά. Σηκώθηκε ο Κεφαλόπουλος. Κατανοώ τον πόνο του. Όλοι κάποια φορά τον έχουμε νιώσει. Μπορεί να συνεχίσει ωστόσο. 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Για το φινάλι του 10 λεπτού. Παναστασίου. Παίρνει και πάλι έξω για να εκτελέσει τώρα. Αλλά στο σίδερο μαζεύει ο Παύλος Γνάτης. Απόκληση στα δευτερόλεπτα ανάμεσα στα δύο χρονόμετρα. Θα μείνει και κάποια δευτερόλεπτα στην συνέχεια στην επόμενη επίθεση. Συρίγος. Παίρνει το screen. Γνάτης. Έχει βγει στην περιφέρεια, θα εκτελέσει, δεν το βάζει. 9 δευτερόλεπτα τώρα για τους άσπρους. Με το Ρουχάς, παίζει με τον Γιαννουλάκη. Στα 3 θα πάρει ένα σουτ. Πολύ δύσκολη εκτέλεση, Γιαννουλάκη προλαβαίνει το ρολόι. Δεν θα πάρει όμως την μπάλα. Και έτσι ολοκληρώνεται και το δεύτερο δεκάλεπτο. Με το σκορ να δείχνει 17-42. Ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Brooklyn Nets και ΠΑΟΚ Οκλαχώμα. Οι φιλοξενούμενοι έχουν καταφέρει να ελέγξουν το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Στο πρώτο ημίχρονο παρουσίασαν ένα σαφώς καλύτερο πρόσωπο από τους αντιπάλους τους. Έχουν καταφέρει να φέρουν τη διαφορά σε αυτά τα υψηλά επίπεδα. Ο Δημακόπουλος θα αστόχησε στο τρίποντο. Στο 17-42 έτσι παρέμεινε το σκορ. Πατσιμάς κερδίζει το φάουλ από τον Δημακόπουλο και θα πάει τώρα έτσι στην γραμμή των βολών. Brooklyn Nets στην δεύτερη περίοδο δυσκολεύτηκαν αρκετά επιθετικά. Δεν βρήκαν συνεργασίες, δεν είχαν καλές επιλογές και έτσι η ασοχία τους τους κράτησε στους 17 πόντους. Τώρα θα πάνε στο 18-42 από την μία βολή του Πατσιμά. Συρίγος. Ο Κεφαλόπουλος λίγο πιο πίσω από τις βολές θα το βάλει με το 18-44. Φοντορουχάς. Χοντιανόπουλος. Εκτελέσει για δύο. Σε καλύτερη θέση εκεί Κεφαλόπουλος και Μπακογιάννης. Πήρε ο ένας το rebound, παίρνει ο άλλος την μπάλα για να την κατεβάσει. Γνάτης. Συρίγος, αφήνει στον Μπακογιάννη. Στα αριστερά εκείνος επιλέγει την πάσα στην κορυφή για τον Κεφαλόπουλο. Πίσω είναι άστοχο στο τρίποντο. Κωσίβας. Έχει περάσει και ο Λιατόπουλος, τον οποίο δεν είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Τουρουχάς. Πόση βάση στα 5 δευτερόλεπτα. Πατσιμάς θα πάρει το τρίποντο. Αλλά στο σίδερο επιθετικό rebound για τον Κοντορουχά. Πατσιμάς και πάλι στα 8 δευτερόλεπτα το ρολόι. Τρίποντη εκτέλεση, Λιατόπουλος εκεί. Πρέπει να εκτελέσει ο Χωριανόπουλος, θα το κάνει, αλλά και πάλι θα στοχίσουν οι Nerds, αλλά και πάλι θα ανανεώσουν. Ακόμα μια ευκαιρία για τους άσπρους, αλλά θα γίνει το λάθος τώρα. Γνάτης. Έχει συγκρουστεί με τον Κόσιβα. Έχει γίνει το φάουλ χαμηλά πριν την εκτέλεση του Γνάτη. Συρίγος είναι αυτό που θα επαναφέρει. Μπακογιάννης. Παίρνει στην γωνία. Κεφαλόπουλος έχει βάλει πλάτη τον Πατσιμά.
να της πήρε την πάσα. Κόπηκε όμως από τον Λιατόπουλο. Θέλει να φύγει αυτό στην άλλη πλευρά. Βλέπει τις επιλογές του. Κοντορουχάς θα πάρει ένα μαρκάρι στο σούτ και θα το βάλει. 21-44. Χρειάζεται τέτοια σούτ την Ερτς για να αρχίσουν να παίρνουν λίγο και ψυχολογία. Αυτός βλέπουν πως οι αντίπαλοι τους ξεφύγει αρκετά στο σκορ. Σύριγος αφήνει στον Γνατή. Ο κοντά αυτός θα το χάσει. Κεφαλόπουλος μάλιστα κοντά σε τρεις αντιπάλους. Και υπάρχει και φάουλ. Από ποιον? Τον Κοντορουχά, αν δεν κάνω λάθος. 2-1 τώρα το ομαδικά. Δημακόπουλος παίζει με τον Συρίγο. Θα το πάρει το σουτ. Το έχει κάνει ο Λιατόπουλος. Ζητάει και συμβαίνει από τον Κεφαλόπουλο. Μπαλά έξω στον Μπακογιάννη. Θα εκτελέσει για τρεις καθώς βρήκε χώρο. Τον εκμεταλλεύτηκε. 21-47. Στο συν 26. Πάσο Κλαχώμα. Κοντορουχάς. Ματσιμάς αφήνει χέρι με χέρι στον Κόσιβα. Ωραία, βρήκε τον Λιατόπουλο. Πατσιμάς, Κόσιβας για 2. Ψηλότερο ο Κεφαλόπουλος, ο οποίος θα χαρίζει τη φάση. Συρίγος. Φύγει στον Δημακόπουλο και αυτός με τη σειρά του στον Μπακογιάννη. Εξαιρετική πάσα. No look του Γνάτη, δεν θα την εκμεταλλευτεί όμως ο Κεφαλόπουλος. Θα ήταν το highlight του αγώνα αυτό μέχρι στιγμής. Κωσίβας θα βρει στην κίνηση τον Χωριανόπουλο. Θα μπορούσε αυτός να υποδεχτεί καλά την πάσα. Έχουμε και αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο Δημακόπουλος θα αποσυρθεί για να πέρασει την θέση του ο Παύλος Γνάτης, ενώ Φορτάτος και Καραδάκης επιστρέφουν για τους άσπρους. Μπακογιάννης. Καραδάκης κόβει την πάσα. Έχουν προϋποθέσεις ευνηδιασμού οι γηπεδούχοι. Εκεί όμως η επιλογή του Κόσιβα. Ήταν αρκετά πολύ μπροστά η πάσα από εκεί που την ήθελε ο Χωριανόπουλος. Πέταξαν στα σκουπίδια την ευκαιρία του οι Brooklyn Nets. Και το 21-47 παραμένει. 5-42 ακόμα για το φινάλι του τρίτου δεκαλέπτου. Σταθερά μπροστά και σε απόσταση τη σημερινή φιλοξενούμενη. Κεφαλόπουλος. Πάσα κατέληξε στον Γνάτη, Παύλος Γνάτης, αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Πέρασε η πάσα του Κόσιβα, την έκοψε ο Γνάτης. Μαραβελάκης έκλεψε. Θέλει να βρει τον Δημήτρη Γνάτη, αλλά παρενέβηκε έγκαιρα ο Κόσιβας και πέταξε εκτός την μπάλα. Baseline θα γίνει επαναφορά. Μακογιάννης. Δημήτρης Γνάτης εκτός οροπίας. Στάθηκε για 2. Κεφαλόπουλος του δίνει ξανά. Παύλος Γνάτης τώρα από τα δεξιά. Πετάει την μπάλα. Έχει βγάλει παίκτη στον Ερτς. Ο Φορτσάτος, αν δεν κάνω λάθος. Στα 8 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το ρολόι για την επίθεση των Πασοκλαχώμα. Από κοντά ο Μαραβελάκης θα στοχίσει. Φορτσάτος μαζεύει. Επιλογή στα αριστερά τον Χωριανόπουλο, του έδωσε. Πάει στο ενασμένα, εκείνος θα πετύχει το καλάθι για το 23-47. Ο Γιάννης. Μαραβελάκης, του δίνει κεφάλι. Έχει σταματήσει τρίπλα αυτός, τον Γνάτης. Εκτελεί για 3, δεν το βάζει. Θετικό rebound του Δημήτρη Γνάτη, ο οποίος βγαίνει νικητής στις μονομαχίες. Εξαιρετική πάσα για τον Παύλο Γνάτη. Βρήκε το χέρι ο Καραδάκης. Και θα πάει τώρα και στην γραμμή των βολών.
αλλά οι βολές θα εκτελεστούν μετά την διακοπή για το time out. Επιστρέψαμε μετά το time out και ο Παύλος Γνάτης είναι ήδη στημένος στην γραμμή για να εκτελέσει τις δύο βολές του. Αστοχή στην πρώτη. Στο 23-47 υπενθυμίζω βρίσκεται το σκορ, 23-48 τώρα την δεύτερη εύστοχη. Κόσιβας θα σηκωθεί για 3 και θα το βάλει. 26-48. Παγωγιάννης. Γνάτης, Παύλος Γνάτης στα δεξιά. Περνάει, δίνει ύψος και θα καταλήξει εντός καλαθιού η μπάλα. 26-50. Κόσιβας κρατάει τώρα. Μας έφερε στον Φορτσάτο. Γιατόπουλος θέλει να πλησιάσει. Έχει συγκρουστεί με τον Γνάτη. Και αυτό είναι το δεύτερο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. 4-2 τώρα τα ομαδικά. Φορτσάτος, δεν ξέρω αν ήταν σου τυπάς αυτό. Πως και να έχει, δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα. Σώζει εκεί με τι πάσα έκανε εδώ ο Γνάτης, απίστευτη. Με ένα περίεργο τρόπο εκεί κατάφερε όχι απλά να κρατήσει εντός γραμμών την μπάλα, αλλά έβγαλε και assist. 26-52. Για το πλούσιο από κοντά θα αστοχίσει. Γνάτης από τα αριστερά. Κάνει airball. 2.50 ακόμα στη τρίτη περίοδο. Κόσιβας σηκώνεται για 2. Μέχρι το Λιατόπουλος. Το σκέφτηκε αρκετά. Δεν το έβαλε. Νομίζω φοβήθηκε λίγο περισσότερο όπως θα έπρεπε. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στο μάτς, κάτι περισσότερο από 2,5 λεπτά από μένα ακόμα για να τελειώσει και το τρίτο δεκάλεπτο. Στο 26-52 το σκορ. Έχουμε φάουλ του Λιατόπουλου τώρα πάνω στον Κεφαλόπουλο. Έχουμε δύο βολές καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των άσπρων. Ο Κεφαλόπουλος είναι αυτός τώρα που έχει δικαίωμα για δύο βολές. Κάνει ήδη την πρώτη. Κάνει και την δεύτερη. Κολλάβε ο Γνάτης, αλλά η μπάλα κατέληξε σε αντίπαλο. Ο Παπαναστασίου τώρα βγάζει μπροστά τους Νέρτς. Φορτσάτος, Λιατόπουλος παίρνει από κοντά, στοχή. Μακρινή πάσα για τον Συρίγκο, αυτός κατευθείαν θα βρει τον Γνάτη τελικά. Δεν βιάζεται εκείνος, θα πάνε στην οργανωμένη επίθεση. Οι φιλοξενούμενοι. Συρίγος θα το πάρει το σουτ, δεν θα το βάλει. Φορτσάτος εκεί για το rebound, τελευταίο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Λιατόπουλος στα αριστερά, ζητάει ο Παπαναστασίου, εκείνον πήγε η μπάλα. Καραδάκης είναι ψηλά για να του δώσω επιλογή για screen. Τελέσει για 3, έδωσε αρκετό ύψος στο σουτ. Καραδάκης στη νέα 14 επίθεση. Στοχή και αυτός, μαζεύει Φορτσάτος. Νέα ευκαιρία για τους άσπρους, σουτ αυτοί θα την εκμεταλλευτούν. Και τελικά καθαρίζει ο Κεφαλόπουλος. Άφησε στον Μεγνάτη. Κρατάει αυτός, περιμένει τους συμπαίκτες του, θα γίνει το λάθος τελικά. Ο Παναστασίου. Φτάνει μέχρι το τέλος, θα σκοράρει. Το πήρε πάνω του, που το έβαλε. 28-52. Τελευταίο λεπτό και επίσημα στην τρίτη περίοδο. Συρίγος. Μακογιάννης είναι στη γωνία.
Έχει το φορτσάτο μπροστά του. Θα πάρει το σούτσο ένα δευτερόλεπτο, προλαβαίνει το ρολόι, δεν έχει όμως το καλάθι. Περνάει από Παπαναστασίου και υπάρχει φαουλ από τον Κεφαλόπουλο. Τρίτο αυτό για την Πάσο Κλαχώμα, έχουν ακόμα να δώσουν μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου. Παπαναστασίου. Πάσα δεν κατέληξε ποτέ στον Φορτσάτο. Πέρα της εκτός αγωνιστικού χώρου. Μισό λεπτό ακόμα στην περίοδο. Παύλος Γνάτης. Πάσα στην άλλη πλευρά για να πάρει το τρίποντο ο Μπακογιάννης μέσα. 28-55. Μια τελευταία επίθεση τώρα για τους άσπρους, 12 δευτερολέπτων. Παναστασίου αργά-αργά. Στα 5 κρατάει, 3-2 από αρκετά μακριά θα εκτελέσει, θα κάνει airball. 0,3 από μένει στο ρολόι. Απλά θα πρέπει να κάνουν την επαναφορά για να λήξει η φιλοξενούμενη. Το σού του και τελειώνει έτσι στο 20-55 το τρίτο δεκάλεπτο. Οι δύο πεντάδες επέστρεψαν και πάλι στο παρκέ και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και το τέταρτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Brooklyn Nets και Πάσο Κλαχώμα. Στο 28-55 βρίσκεται το σκορ με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να έχουν πάρει μια απόσταση ασφαλείας και απλά καλούνται να διαχειριστούν καλά αυτά τα τελευταία 10 λεπτά για να φτάσουν στην νίκη. Στο πρώτο μάτς, υπενθυμίζω, Πάσο Κλαχώμα είχαν καταφέρει να επικρατήσουν το 75-46. Είχαν φτάσει σε μια εύκολη επικράτηση και σε εκείνο το παιχνίδι. Καραδάκης. Ένα στόχο το σούτου, Γνάτης μάζεψε. Δύο επιλογές μπροστά, μπαλά θα φτάσει στον Μπακογιάννη και αυτός θα τελειώσει την φάση για το 20, για το 28-57. Γιαννουλάκης πήρε. Σηκώνεται με το δεξί ο Πατσιμάς, δεν βρίσκει στόχο. Συρίγος, πέρασε η πάσα του τρομερή. Έφτασε στον Γράτη, του δίνει για τα εύσημα εκείνος για το 28-59. Πατσιμάς. Γιαννουλάκης από τα αριστερά εκτελεί, δεν το βάζει. Το rebound στα χέρια του Γνάτη. Μπακογιάννης με τον Κεφαλόπουλο, στυμμένος αυτός λίγο πιο πίσω από τη γραμμή των βολών. Από θα τον πουλήσει όμως την μπάλα. Παναστασίου. Εκτελεί μετά από τρίπλα Πατσιμάς, θα κάνει airball. Ένα λάζει 28-59. Και ο Μπακογιάννης οργανώνει και αυτή την επίθεση των φιλοξενούμενων. Γνάτης παίζει με τον Κεφαλόπουλο. Θα κάνει βήματα. Παπαναστασίου αφήνει στον Καραδάκη. Θα πάρει και αυτό το σουτ. Μαζεύει μπροστά τον Γιαννουλάκη. Το rebound ο Γνάτης. Θα του κάνει το φάουλ ο Καραδάκης, θα σταματήσει την φόρα του. Μπακογιάννης. Φύνει δίπλα του στον Γνάτη. Θα το πάρει από την κορυφή. Μπαλά στο σίδερο, ζητάει ο Καραδάκης μπροστά. Δεν θα επιχειρήσει μακρινή πάσα από Παναστασίου. Τώρα θέλησε να τον βρει, αλλά εκεί που πήγε η μπάλα
δεν ήταν ο Καραδάκης. Συρίγος. Άρα λίγο να κόπει. Αλλά έχει δεχτεί το φαουλ τελικά τον Χατζητούργο. Ο Γιάννης στην κορυφή, 7 και 18 ακόμα για το τέλος. Γνάτης πήρε, προσποιήθηκε, σηκώθηκε στην συνέχεια, δεν το βάλε. Ο Κεφαλόπουλος είναι εκεί και κερδίζει τελικά το φάουλ. Μέσα πρώτη βολή, το πανηγυρίζει και έξαλα. Πρέπει να είναι και η πρώτη που βάζει σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Μέσα και η δεύτερη, σφίγγε για τις γροθιές σου. 28-61. Αυτή η προσπάθεια από τους Nerds. Δεν πέρασε η πάσα του Παναστασίου. Στο έδαφος ο Συρίγος βρήκε όμως την πάσα για τον Γνατή. Αυτός θα δεχτεί το φάουλ από τον Καραδάκη. Τέσσερα είναι τώρα τα ομαδικά. Το επόμενο φάουλ, το Nerd, η Πασοκλαχώμα θα έχει βολές. Δημήτρης Γνάτης, παίζει με τον Συρίγο. Πάσα στα δεξιά, σου για δύο πόντους. Τελείω ο Γνάτης για το 28. 63. Πέρασε η πάσα για τον Καραδάκη. Έχει δεχτεί το φάουλ εκείνος. Θα πάει τώρα στη γραμμή για δύο βολές. Καραδάκης αστόχη στην πρώτη. Πάει στην δεύτερη. 29-63. Μπακογιάννης. Γνάτης, θα βρει τον Κεφαλόπουλο, σηκώνει μπροστά από τον Παπαναστασίου. Μαζεύει ο Πατσιμάς. Ο Παναστασίου τώρα παίρνει το κέντρο, αφήνει στον Γιαννουλάκη. Παίρνει το σούτ αυτό, το βάζει. Για το 32-63. Δημήτρης Γνάτης. Έχει σταματήσει την τρίπλα, ψάχνει βοήθεια. Βρήκε στα χέρια του Μπακογιάννη. Αναπηδάει μπάλα εκεί, τον πουλάει τελικά. Αλλά ο Κεφαλόπουλος με ένα απλό άγγιγμα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Του δίνει για τα έσημα ο Καραδάκης. Για αυτή την κίνηση. 32-65. Δεν πέρασε η πάσα, κόπη για τον Κεφαλόπουλο. 3-1-2 ενός τώρα. Και να της τελειώνει τη φάση ο ίδιος. Follow του Μπακογιάννη, ακόμα ένα. Το χάνει, η μπάλα θα καταλήξει εκτός, ο Συρίγος όπως παραδέχεται. Έχει πετάξει εκτός την μπάλα. Και έχουμε και time out. Συνέχεια έπειτα από το time out. 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμα για το τέλος. Έχουν αποκτήσει για δικαστικό χαρακτήρα αυτά τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, καθώς το σκορ βρίσκεται στο 32-65. Ο Πασοκλαχώμα έχει φέρει το μάτσι εκεί που θέλει. Απλώς μένει να δούμε τι θα γράψει το κοντέ στο φιναλέ. Συρίγος φύγει στον Δημακόπουλο και πάλι Συρίγος, αυτός θα πάρει το τρίποντο. Δημακόπουλος είναι εκεί για το rebound. Ακόμα μια επίθεση για την Πασοκλαχώμα. Ο Δημακόπουλος εκτέλεση τώρα. Δεν θα αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη. Και να της παίρνει. Βρήκε το χέρι ο Φορτάτος.
του κάνει το φάουλ. Συμπληρώθηκαν έτσι και τα ομαδικά από την πλευρά των Brooklyn Nets. Έξω πρώτη βολή. Χάνει και την δεύτερη, εξωτικόρη πάνω το μασίκι. Τον Συρίγο. Κατάει στην επίθεση στην ομάδα του Μπακογιάννης. 5 δευτερόλεπτα. Θα γίνει το λάθος. Κλέψει ο Χωριανόπουλος. Φεύγει στην άλλη πλευρά ο Κόσιβα. Σηκώνεται με το δεξί layup. Θα τελειώσει τη φάση για το 34-65. Καραβελάκης, Μαραβελάκης, μισχωρείτε. Βάλα και πάλι στα χέρια του. Από το σουτ μαζεύει ο Λιατόπουλος. Ψατός, έτσι με τον Χωριανόπουλο. Θα τον βρει ξανά, κοντορουχάς, δεν έχει κάποιον πάνω του. Τα γέρμπολ. Έχουμε βόλες τώρα μετά το φαουλ του Λιατόπουλου. Στη γραμμή θα πάει ο Μαραβελάκης. Στοχή στην πρώτη. 34-66. Βάζει και την δεύτερη. 34-67. Χωριανόπουλος. Σουτ από το πλάι. Κοντορουχάς βρίσκει στόχο τώρα. 37-67. 30 τώρα φρογγυλά η διαφορά. Μπακογιάννης. Νάτης του δίνει ξανά. Έχουμε φάουλ τον Κοντορούχα. Γράμμη. Τώρα ο Μπακογιάννης, όσο ο Κοντορούχας συνεχίζει να τα λέει με την ρέφερη. 37-68. Κάνει την δεύτερη, Χωριανόπουλος. Κοντορούχας από το πλάι. Τέλεσε για δύο αυτή τη φορά. Δεν πήγε το καλάθι, τελευταίο τρίλεπτο και επίσημα στο μάτς. Μαραβελάκης. Έρχεται ακόμα ένα φάουλ. Έχουμε νέες βολές για την Πασοκλαχώμα. Μαραβελάκης. Αστοχή στην πρώτη. Βάζει την δεύτερη. Για 37-69. Χωριανόπουλος με το δεξί. Δεν θα τελειώσει καλά. Ο Ακόπουλος είναι αυτός που έχει πετάξει εκτός την μπάλα. Λιατόπουλος. Ο Σίβας θα πάρει το τρίποντο. Μπερδεύτηκαν εκεί για λίγο ο Γνάτης με τον Μαραβελάκη. Μάζεψε τελικά ο Γνάτης, κατεβάζει κιόλας. Έγινε το κρύψουμε από τους άσπρους. Συντάει και παίρνει Χωριανόπουλος, παίζει με τον Κόσιβα. Θα φτάσουμε στο καλάθι Νέρτς με αυτή την ωραία συνεργασία. Για το 39-69. Δημακόπουλος, αλεϊούπ, τρομερή συνεργασία με τον Γνάτη. 39-71. Μακρινή πάσα τώρα για τον Γνάτη. Θα προσθέσει άλλους δύο πόντους στο σακούλι. 39-73.
Σάντος πέρασε, απέφυγε την πίεση, κόβει όμως στη συνέχεια. Εκτός ισορροπίας ο Κόσιβας το χάνει. Είναι λίγα από πιο άνοχο το παιχνίδι, όπως είναι λογικό. Τα πάντα έχουν κρυφθεί στο μάτς. Η Πασογλαφόνα θα φτάσει στις 16 νίκες πλέον, θα πάει στο 16-5. Με τους Νέρτζ να μην γλιτώνουν την 13η ήττα τους, θα πέσουν στο 8-13. Έγινε το λάθος τώρα, Γνάτης έκλεψε. Η Μακόπουλος έχει βρεθεί στην άλλη πλευρά, ακόμα ένα εύκολο lay-up. 39-75. Μένουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό. Ο Γιαννόπουλος αστοχή. Ακόμα μια μακρινή πάσα, Συρίγος τώρα είναι ο αποδέκτης. Δεν τελειώνει καλά. Μαζεύουν οι άστροι. Ο Ντορούχας κατεβάζει τα τελευταία 40 δευτερόλεπτα. Τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης. Για τρεις πόντους. Γνάτης, μισό λεπτό ακόμα. Για το κέντρο Συρίγος. Παύλος Γνάτης στη γωνία, δεν θα το πάρει. Θα το πάρει όμως ο Συρίγος. Για να το χάσει. 20 δευτερόλεπτα ακόμα, οδεύουμε προς το φινάλε. Πασόγλα ακόμα λοιπόν θα επικρατήσει. Ο Γιαννόπουλος θα πετάξει και λίγο πιο μπροστά από το κέντρο, θα αστοχίσει. Αυτό θα είναι και το τελικό σκορ λοιπόν. Νίκη για την Πασόγλα ακόμα με 39-75.